ότι θέλουμε καθηγητές. Ότι θέλουμε να μπούμε στις τάξεις μας ξανά και να κάνουμε μάθημα. Με αυτά τα λόγια, η Ρεβέκα Κακολύρη, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου, εξηγεί τα αιτήματα των μαθητών που κάνουν κατάληψη στο σχολείο. Όπως φαίνεται και από τα πανό που έχουν κρεμάσει, στόχος των παιδιών είναι να έρθουν καθηγητές και να μην υπάρχουν αίθουσες κενές. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το ότι δεν έχουμε καθηγητές στο σχολείο. Και αυτό έχει επηρεάσει πολύ και εμάς και τους καθηγητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σχολείο, καθώς πρέπει να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν και σε γυμνάσιο και σε λύκειο. Και αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα μέλη του 15 μελούς του σχολείου, προσπαθώντας να κάνουν γνωστά στο Υπουργείο Παιδείας τα αιτήματά τους, έστειλαν μια επιστολή. Η απάντηση που έλαβαν όμως από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου δεν τους ικανοποίησε. Στείλαμε ένα email στο Υπουργείο και μας απάντησε κάτι που δυστυχώς δεν ήταν τόσο αληθές. Γι' αυτό κιόλας είμαστε εδώ και παλεύουμε για αυτό που όντως θέλουμε, να κάνουμε μάθημα, να μπούμε ξανά στις τάξεις. Και φέτος στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, πέρα από τις ελλείψεις σε καθηγητές γενικών μαθημάτων, υπάρχουν ελλείψεις και σε καθηγητές μουσικής, αλλά ακόμη και σε μουσικά όργανα. Τα περισσότερα όργανα που έχουμε είναι παλιά, δεν έχουμε καινούργια όργανα για να μπορούμε με το κάθε γούστο μας να παίζουμε και πρέπει να δανειστούμε ή να αγοράσουμε κάποια όργανα. Τα παιδιά δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν την κατάληψη έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Χαρακτηριστικά τόνισαν πως θα ικανοποιηθούν καθώς το πιστεύουν και θα παλέψουν γι' αυτό.